Όμως εγώ θα κλείσω. Έτσι και λυθεί το πρόβλημα αυτό. Μόλις καταλάβουν για να αποφασίσουν ότι θα κλείσω με κάτι σοβαρό που μου είπατε στην αρχή και το σημείωσα για να το αφήσω τελευταίο. Αν κατάλαβα καλά, προτείνεται αναδιάταξη του Καλλικράτη. Κοιτάξτε, δεν είμαι αρμόδιος να προτείνω. Έτσι, ναι. Διότι δεν μπορώ να προτείνω. Ο Γιώργος Σαμαρός δεν μπορεί να προτείνει, ας το πούμε έτσι, κάτι τέτοιο. Αλλά έρχομαι και λέω το εξής, ότι μετά την εμπειρία αυτών των ετών, βλέπω ότι ένα διαφορετικό μοντέλο διαμόρφωσης των Δήμων στην περιοχή μας θα μπορούσε να φέρει πολύ θετικότερα αποτελέσματα για τους πολίτες. Πώς το φαντάζεστε αυτό, κάτι γνώμη σας? Το φαντάζομαι ακόμα περισσότερο ενοποιημένο το παραλιακό μέτωπο, δηλαδή διευρυμένο από τη σημερινή παραλιακή ζώνη του, του Δήμου Σαρονικού, από το Φώκια Λαγονίση. Διευρυμένο από αυτά και αντίστοιχα την ενδοχώρα, ανεξάρτητο Δήμο, άλλο Δήμο, επίσης διευρυμένη. Δηλαδή ουσιαστικά οι πέντε κοινότητες πώς θα διαμορφωθούν? Δηλαδή, τα καλύβια, ας πούμε, με τον Κουβαρά είναι πολύ πιο κοντά στην ενδοχώρα που είναι η Κερατέα. Είναι πολύ πιο κοντά στην ενδοχώρα που είναι το Μαρκόπουλο. Παραδείγματα λέω, έτσι δεν μπορώ να κάνω πρόταση. Ναι. Να μελετηθούν αυτά τα πράγματα και να γίνουν. Εντάξει, όμως αντίστοιχα όμως. Καλύβια Κουβαρά. Το Αγία Μαρίνα. Πέτα, το Αγία Μαρίνα Χαρακάς είναι ένα ενοποιημένο παραλιακό μέτωπο το οποίο έχει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης. Και θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ καλύτερα. Πάντα με γνώμονα το συμφέρον των δημοτών, έτσι. Mm-hmm. Και στη μία πλευρά και στην άλλη. Χωρίς κανείς να υποβαθμίζεται ή να ρίχνεται ή οτιδήποτε άλλο. Αντίθετα, να τους αναβαθμίσουμε όλους πάμε και να βοηθήσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Μιλάτε για ένα παραλιακό Δήμο. Μιλάω για ένα παραλιακό Δήμο. Από Αγία Μαρίνα Κοροπίου μέχρι. Με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης και όχι με την νοοτροπία του. Εγώ δεν θέλω την ησυχία μου, δεν θέλω να κουνάει κανείς, δεν θέλω να μου κάνει, δεν θέλω να μου κάνει που έχει ενδοχώρα περισσότερο. Και καλύβια Πέτα Κουβαρά μαζί με Κερατέα σε δεν κάνω πρόβλημα πώ ακριβώ, αλλά λέω ότι αυτό είναι πιο ομοιογενή. Πάντω λέτε να διαχωριστεί ο Σαρονικός με αυτόν τον τρόπο. Ένα νέο Καλλικράτη. Έχω την άποψη γιατί τα κίνητρα τη τότε εποχή, το πώ έγινε ο Καλλικρατικό Δήμο Σαρονικού, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έλεγα τι τίτλο θα βάλω και το ποιο το έκανε και το γιατί το έκανε, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι. Λοιπόν, έλεγα τι τίτλο θα βάλω φανταχτερό στη συνέντευξη και βρήκα τώρα αυτό το θέμα, νομίζω. Έχουμε να πω ότι η παραλιακή ζώνη του Δήμου Σαρονικού πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο asset και τεράστια ανάπτυξη με δημιουργία θέσεων εργασίας, με ανάπτυξη των επιχειρήσεων της περιοχής, με το κομμάτι της τουριστικής προβολής που η σημερινή δημοτική αρχή το πέταξε στα σκουπίδια.